και πάμε στον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων Ηρακλείου, τον κύριο Νίκο Χαλκιαδάκη. Κύριε Χαλκιαδάκη, να σας καλησπερίσω. Καλησπέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας. Πριν περάσουμε στις διμερείς συμφωνίες, να πάμε λίγο στις προϋποθέσεις. Θέλω ένα σχόλιο. Μας παρουσίασε η Εύη Σπανού, η συνάδελφος, πριν από λίγο, αναλυτικά την τοποθέτηση της Υφυπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη. Κοιτάξτε, σωστό είναι, όλοι που θα έρχονται στην Ελλάδα, είτε να είναι εμβολιασμένοι, είτε να έχουν κάνει το PCR test, το οποίο σίγουρα να το έχουν κάνει το λιγότερο 2 μέρες πριν, να ξέρουμε ότι δεν πάσχουν από τον κορονοϊό. Αυτό είναι το παν, γιατί σίγουρα θα θέλουμε και εμείς να έρχονται ασφαλείς και να μην έρχονται με ιώσεις εδώ πέρα. Οπότε από εκεί και πέρα, τη στιγμή που και εμείς σαν χώρα θα είμαστε έτοιμοι λέω ως εξής. Γιατί μίλησα με τον κύριο Θεοχάρη περασμένη εβδομάδα και μου επιβεβαίωσε ότι μετά τις ευπαθείς ομάδες, οι ομάδες οι οποίες θα εμβολιαστούν θα είναι οι ξενοδοχοϋπάλληλοι και όλοι αυτοί που έχουν σχέση με τον τουρισμό. Όλοι αυτοί που έχουν σχέση λοιπόν με τον τουρισμό στην Ελλάδα είναι περίπου 700.000. Οι ξενοδοχοϋπάλληλοι σε όλη την Ελλάδα είναι 300.000. Οπότε αυτοί στην ουσία πρέπει να εμβολιαστούν πριν ξεκινήσουν τα ξενοδοχεία. Οπότε αυτά πρέπει να γίνουν πριν τις 14 Μαΐου. Ακριβώς. Το θέμα είναι αν θα προλάβουμε να γίνουν πριν τις 14 Μαΐου. Να πάμε τώρα στις διμερείς συμφωνίες. Διμερείς συμφωνίες με ποιες χώρες, κύριε Χαλκιαδάκη, και για ποιους λόγους? Κοιτάξτε, διμερείς συμφωνίες θα κάνουν η χώρα μας με το Ισραήλ, με τη Σερβία, είχε πει με τη Μεγάλη Βρετανία και με τη Ρωσία. Και επίσης μεμονωμένα σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα γίνουν διμερείς συμφωνίες έτσι ώστε να μπορέσει μήπως ξεκινήσει ο τουρισμός λίγο πιο νωρίς από την ημερομηνία που έχουν πει, στις 14 Μαΐου. Υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα. Πολλά δημοσιεύματα σήμερα κάνουν λόγο ότι το τοπίο θα ξεκαθαρίσει στο μέτωπο των διμερών συμφωνιών τις επόμενες 2 εβδομάδες. Ναι, και εμάς μας είπαν μέχρι 10 Απριλίου ότι θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται. Και επίσης θα ξέρουμε ακριβώς τι γίνεται και με τα νέα πρωτόκολλα, διότι έχουμε ζητήσει και από το Υπουργείο να είναι λίγο πιο χαλαρά τα πρωτόκολλα τη στιγμή που οι άνθρωποι θα είναι εμβολιασμένοι, θα έχουν όλα αυτά που θα είναι και οι υπάλληλοι των ξενοδοχείων εμβολιασμένοι, έτσι ώστε να μπορούν να κινούνται πιο ελεύθερα μέσα σε ξενοδοχεία. Πόσο αισιόδοξος μπορεί να είναι ένας ξενοδόχος της Κρήτης, ένας ξενοδόχος της Ελλάδας, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κάτω από αυτό το σκηνικό το οποίο έχει διαμορφωθεί αυτή την περίοδο, με μια εμβολιαστική διαδικασία που έχει κενά, με τους Βρετανούς και ό,τι ακούγεται για την συγκεκριμένη αγορά? Κοιτάξτε, σίγουρα όλοι νιώθουμε, πιστεύω, το ίδιο. Θέλουμε να ανοίξει ο τουρισμός. Θέλουμε να ξαναπάμε στις δουλειές μας. Θέλουμε να βγούμε από τη χώρα, να ξεδέψουμε. Όλος ο κόσμος νιώθει το ίδιο. Μην νομίζετε. Και αυτό έγινε ένα τεστ στην Ολλανδία και θα έρθουν 189 άτομα στις 12 του Απρίλη για να κάτσουν μία εβδομάδα σε ένα ξενοδοχείο στη Ρόδο, έτσι ώστε να δουν πώς θα περάσουν μία εβδομάδα διακοπές στην Ελλάδα. Και είχαν από 189 άτομα που πρέπει να πάρουν, είχαν 25.000 αιτήσεις. Φανταστείτε πόσο λοιπόν ο κόσμος θέλει να ταξιδέψει. Είναι σίγουρο ότι όλοι περιμένουν το κουμπάκι να μπουν στο αεροπλάνο, να πάνε σε μια άλλη χώρα, να κάνουν διακοπές. Θέλουν να κάνουν διακοπές. Μάλιστα. Ο κόσμος. Κύριε Χαλκιαδάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ για την παρέμβασή σας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ.